συνεχίζουμε ακάθεκτη εδώ στο After Dark με ένα πολυεργαλείο. Γνωριστήκαμε πριν αρκετά χρόνια στο Dancing on Ice. Ναι, έχω κάνει και αυτό, έχω χορέψει τον πάγο. Λοιπόν, εξαιρετική ηθοποιός, τραγουδίστρια, χορεύτρια, τα κάνει όλα και συμφέρει, η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το ταλέντο μου ξεδιπλώνω. Τι κάνει? Πολυεργαλείο μου, τι κάνει? Πολύ καλή, τι ωραίο σπίτι. Καλώς ήρθες στο After Dark. Καλώς σας βρίσκω, πάρα πολύ μου αρέσει. Το σπιτικό μας. Καιρός ήταν να μου κάνεις το τραπέζι, να μου κάνεις πολύ καιρό. Τι ήταν αυτό, μπηχτή με το που μπήκες μέσα κατευθείαν? Γιατί μου παρεξηγήσε πολύ εύκολα. Έχουμε να φάμε μαζί πάρα πολύ καιρό. Εσύ φταίς, δεν φταίω εγώ. Αφού σε μπίζει. Συγγνώμη που έκανα παιδιά. Αφού σε μπίζει, εγώ τι θέλω. Τι κάνει? Χαίρομαι πολύ. Πώς είσαι? Είμαι καλά. Είσαι καλά? Πολύ. Ε? Ναι. Πώς είναι τέλος πάντων αυτή, επειδή το ανέφερες τώρα με τα παιδιά, η καινούργια φάση, ναι, τη ζωή σου, τα τελευταία χρόνια? Είναι το όνειρό μου που έγινε μαμάς πραγματικότητα. Νομίζω όλη μου τη ζωή αυτό ήθελα να γίνω, όχι ηθοποιός και τέτοια. Αλήθεια λες? Ναι. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια και... Όλη σου τη ζωή, δηλαδή, ήταν. Πολλοί ξέρχονται εδώ και μου λένε ότι δεν είχα σκεφτεί ότι θα κάνω οικογένεια, που έχουν κάνει. Οι άλλοι που δεν έχουν κάνει ακόμα μου λένε δεν το σκέφτομαι καν. Όχι, το ήθελα πάρα πολύ. Βασικά ήθελα να δημιουργήσω αυτό που λένε μια δική μου. Για μένα η οικογένεια είναι αυτό. Ένα μικρό κόσμο που έχω εγώ του κανόνε. Και απλά έψαχνα να βρω τον άνθρωπο που θα συμβαδίσουμε μαζί και θα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα πραγματικότητα που είχα στο μυαλό μου. Τι ωραίο είναι όπως το λες αυτό. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο όταν γίνεται τελικά. Γιατί η διαδικασία του να τον βρεις δεν είναι πολύ ωραία. Αλλά όταν τον βρίσκεις είναι απολαυστικό όντως. Απολαυστικό είναι η νέα τρέλα. Σήμερα μου αρέσει αυτή η λέξη, τη λέω συνέχεια. Πάμε παρακάτω. Σιγά παιδί. Αυτό τον βρήκες λοιπόν τον άνθρωπο. Ναι, μάλιστα. Τον βρήκα. Και πώς δηλαδή ακριβώς έγινε αυτό? Νομίζω, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο ότι έρχονται μαζί άνθρωποι επειδή έχουν ίδιο όραμα, ίδια ενέργεια. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Ας πούμε, πολλοί κόσμο έχω γνωρίσει. Μπορεί να μην μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο, όμως έχουμε εσύ και εγώ μία. Έχουμε χημεία. Μία χημεία πολύ ιδιαίτερη, τέλος πάντων. Και με τον άντρα μου ήμασταν ακριβώς στην ίδια φάση. Δηλαδή, ήμασταν σε μία φάση που ήμασταν πολύ χορτασμένοι και οι δύο. Και θέλαμε να πάμε τη ζωή μας στο πιο εκεί, να κάνουμε και άλλα πράγματα. Και έτσι. Ήταν μια πολύ σωστή στιγμή. Πήγαμε, πιάμε ένα καφέ και αυτός ο καφές κρατάει μέχρι σήμερα. Προτίμησες στο Φόντι, δεν προτίμησες σε μένα. Δεν μου έκανες ποτέ πρόταση διαφορετική. Εσύ έπρεπε να μου κάνεις πρόταση. Συγγνώμη, ε! Τώρα για να καταλάβω σε τι φάση σε πετυχαίνω. Διακοπές. Τώρα με πετυχαίνει σε μια φάση που μόλις έχω τελειώσει από ένα πολύ δύσκολο project. Πρακτικά δύσκολο. Ανεβοκατέβαινα στη Θεσσαλονίκη. Για τις παραστάσεις. Και έπαιζα σε μια παράσταση εκεί στην κυρία Επιθεώρηση. Και η παραγωγή πρέπει να ήταν αυτό, έτσι. Στο Βεργίνα δεν ήταν. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είδα δηλαδή φωτογραφίες, βιντεάκια που είχες ανεβάσει κιόλας. Ήταν φανταστική και νομίζω ότι δημιουργήσαμε και μια. Κάναμε μια αρχή, γιατί από ό,τι έχω αντιληφθεί μετά από αυτή την παράσταση, τώρα έχει γίνει η παράσταση στο Άλσος που έχει και αυτή κομμάτια με φτερά και πούπουλα και όλα αυτά που κάναμε το και δικό εμείς. Μας σινεμά, ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ωραίο να ξανάρθει. Είναι πολύ ωραίο είδος η Επιθεώρηση και ο τρόπος που είναι στημένη αυτή η παράσταση. Και ελπίζω ότι μπορεί να έχει μια συνέχεια αυτή εδώ στην Αθήνα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί αφού την είδαμε Θεσσαλονίκη, υποθέτω ότι θα υπάρχει κάτι στην Αθήνα. Ξέρεις τι, ήταν μια παραγωγή του καζίνο της Θεσσαλονίκης και έτσι όλα τα θέατρα εδώ, τα περισσότερα είναι κλεισμένα για το χειμώνα και προσπαθούμε να βρούμε ένα χώρο που να του αξίζει. Πάμε λίγο προς τα πίσω. Θέλω να μπεις στο ξεκίνημά σου και πώς αποφάσεις να ασχοληθείς. Καταρχάς, τι θεωρείς πιο πολύ, ρε παιδάκι μου, ότι είσαι? Δεν ξέρω αν είναι κλισέ η ερώτηση. Για μένα, όχι, δεν είναι κλισέ η ερώτηση. Εμένα μου αρέσει πάντα να απαντάω σε αυτήν την ερώτηση, γιατί για μένα όλα αυτά είναι ένα. Δηλαδή, ξεκινώντας από την υποκριτική, νομίζω ότι μπορείς να κάνεις πάρα πολλά επαγγέλματα. Και στην παρουσίαση μπορείς να είσαι πάρα πολύ καλός. Και νομίζω ότι ένας τοπιός είναι πάρα πολύ καλός παρουσιαστής. Αλήθεια το λες αυτό? Φυσικά, ναι. Γιατί. Ξέρεις, όταν δεν είσαι πάντα ο εαυτός σου 100% όταν κάνεις μια τέτοια δουλειά στην τηλεόραση, καλείσαι να. Μεταμορφωθείς, να μπεις σε διάφορους ρόλους. Ναι, απλά όταν είσαι ηθοποιός, διαβάζεις σε εισαγωγικά άτυπα, έχεις ξέρεις ακριβώς τι θα πεις ο παρουσιαστής. Οφείλει να είναι λίγο πιο αυθόρμητος. Όχι πάντα. Πολλές φορές υπάρχουν κείμενα και στην παρουσίαση. Το ξέρεις. Άλλο τώρα στη δική σου, στο δικό σου το κομμάτι που εσύ είσαι μια περσόνα που κάνει αυτό που κάνει πολύ καλά. Υπάρχουν και άλλα project. Να σκαλά. Και άλλα project που είναι με κείμενο, αλλά και ένας καλός ηθοποιός. Δεν λειτουργεί μόνο με κείμενο. Μπορεί να είναι και πολύ αυθόρμητος στα πράγματα.
Μα, ας πούμε, πρόσφατα έφυγε ένας τέτοιος άνθρωπος που λειτουργούσε, έπαιρνε το κείμενο, το έκανε δικό του και ήταν συγκλονιστικός ηθοποιός. Ήταν ο Κώστας ο Ευρυπιώτης που έφυγε πρόσφατα. Που σημαίνει ότι μπορείς να μαθαίνεις την ουσία, να μετουσιώνεσαι, να λες ωραίες ιστορίες, να λες ωραία αστεία, να κάνεις πάρα πολλά πράγματα όταν είσαι ηθοποιός. Ας πούμε, για μένα είναι μια ιστορία που την λέω σαν ηθοποιός. Το ίδιο και με το ένα συμπληρώνει το άλλο. Ο ασυζητητή. Ναι, βέβαια. Επειδή ανέφερε τώρα τον Κώστα τον Ευρυπιώτη, είχατε συνεργαστεί, έτσι. Ήμασταν πολύ φίλοι με τον Κωστή. Ήθελα να μας παντρέψει κιόλας. Αλήθεια, ε. Αλλά ξέρεις τι, το φιλοσόφισα με το. Το έγραψα κιόλας ότι για κάποιους ανθρώπους το φεβιό είναι το κλείσιμο μιας πορείας και. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επειδή δεν ήταν καθόλου μίζερος, ήταν το αντίθετο ακριβώς. Έτσι φαινόταν, δεν τον ήξερα προσωπικά. Ναι, αλλά... το αντίθετο ακριβώς. Που μπορεί να του συνέβαιναν πολλά, να είχε και παράπονα και τέτοια, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που πάντα έβρισκε το καλό. Ξέρεις, πολλές φορές. Θέλω και αναφέρομαι στον Κώστα πολύ συνειδητά, γιατί πολλές φορές λέμε καλά λόγια για τους ανθρώπους μόνο όταν φεύγουν. Αλλά επειδή αυτό το κομμάτι του Κωστή ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι, ρε παιδί μου. Εγώ παραδειγματίζομαι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τόσο χορτάτος και τόσο γλεντζές και τόσο. Ναι, στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τους θυμόμαστε τους ωραίους ανθρώπους που φεύγουν. Πάμε στην αρχή. Ναι. Λοιπόν, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι, λοιπόν, να τα βάλουμε όλα μαζί. Να γίνω ηθοποιός. Ναι. Ήμουν ένα παιδάκι που ήμουν πάντα έτσι πολύ ζούζουνο. Είχες ερεθίσματα στο σπίτι, έβλεπες κάτι συγκεκριμένο από την οικογένεια ή όχι? Κοίταξε, οι γονείς μου, ευχαριστώ. Ήταν πάντα άνθρωποι που τους άρεσε να πηγαίνουν στο θέατρο. Ας πούμε, όταν ήμουν μικρή, με πηγαίνανε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Άρα πήρες από εκεί κάποια ερεθίσματα, από τις παραστάσεις, ναι, σε αυτόν τον κόσμο που σου άρεσε. Πηγαίνανε συνέχεια σε πράγματα τέτοια και να βλέπω και πηγαίνανε και σε σκηνές πολλές, δηλαδή στους τραγουδιστές που τους άρεσαν σε εκείνους. Και έτσι εμένα με μάγευε αυτό, από μικρή να βλέπω ανθρώπους, ξέρεις, κάτω από τα φώτα, να κάνουν τους άλλους να περνάνε καλά. Τι είναι αυτό, Άλσιμο, συγγνώμη Πινελόπη μου, τι είναι αυτό? Αυτό είναι ταρτάρ από παντζάρι, πράσινο μήλο και ανθότυρο. Δεν τρώω κρέας. Γίνω, απλό και για βράδυ ελαφρύ. Δεν τρως κρέας? Δεν τρώω κρέας. Μάστε. Δεν πίνω κρασί, δεν τρώω κρέας. Δύσκολο. Σε έχω αφήσει. Ευχαριστώ πολύ, Άλση. Καλή απόλαυση. Έχουν περάσει τα χρόνια. Στον Dancing on Ice έτρωγες κρέας ή όχι? Όχι, ποτέ δεν. Α, ούτε εκεί δεν έτρωγες. Να σου πω, ο περισσότερος κόσμος τώρα προσπαθεί να κόψει το κρέας, να μην πίνει αλκοόλ, να μην κάνει. Εγώ γιατί θυμάμαι ότι έχουμε πάει. Εγώ γιατί θυμάμαι ότι έχουμε πάει για φαγητό και έχει φάει κρέας. Έχω φάει λίγο κοτόπουλο, τρώω. Ναι. Okay, δεν τρώω κόκκινο κρέας. Δεν είναι η προτίμησή μου γενικά. Μάστε. Εγώ θέλω να θυμίζω αυτό το υπέροχο ταρτάρ παντζαριού, είπε Άλσιμου. Ωραία. Θα το δούμε σε λίγο, να το μαγειρεύει ο Άλσι μας step by step. Και όχι μόνο στην εκπομπή, αλλά και σε όλα τα social media της εκπομπής του Sky και του Άλσι. Αγάπη μου, λοιπόν, έβλεπες, λοιπόν, σε πήγαιναν οι γονείς θέατρο, σε βραδινές live, τέλος πάντων, έτσι, παραστάσεις, συναυλίες και κινηματογράφο, φαντάζομαι. Έβλεπες. Κινηματογράφο πήγαινα μόνη μου πολύ, γιατί ακριβώς απέναντι από το σπίτι μας. Είχαμε σινεμά. Ναι. Τι ωραίο. Και βλέπαμε και από τον μπαλκόνι, αλλά πολλές φορές με πηγαίναν μαζί. Μπαλκόνι, αθερινός δηλαδή. Θερινός. Και με βλέπαν. Ξέρεις, γιατί μετά άρχισα να μεγαλώνω και δεν μου έκανε να είμαι στο σπίτι, οπότε ήθελα να πάω και με βλέπανε από τον μπαλκόνι. Στις καλοκαιρινές μας διακοπές πήγαινα με το ποδήλατο, με τους φίλους μας, ήταν δίπλα μας το σινεμά. Από τον μπαλκόνι πώς μπορείς να βλέπεις χωρίς να ακούς, γιατί δεν ακούς, φαντάζομαι. Άκουγες, μια χαρά άκουγες. Ήταν αρκετά κοντά. Λοιπόν, οπότε μετά αποφάσισες να πας και πώς το κυνήγησες, κάποια αποκριτική? Πέρασα στο πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα πήγαινα σε μια σχολή που δεν ήταν πολύ γνωστή. Όμως ήμουν όλη μέρα πολύ ενεργή, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανα. Έδωσα τότε εξετάσεις στο θέατρο τέχνης, πέρασα, αλλά για να μπορώ να παρακολουθώ το πανεπιστήμιο, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά να είμαι και στα δύο, ναι, γιατί το τέχνης ήταν και αυτό ίδιες ώρες, προτίμησα να μην πάω στο θέατρο τέχνης τότε και να τελειώσω το πανεπιστήμιο και μετά να ξαναδώσω εξετάσεις και να ξαναπεράσω στο θέατρο τέχνης. Που ήταν μάλλον το γραφτό μου. Ισχύει ότι είχες κάποια περίεργη εμπειρία τότε σε κάποιο οντισιόν. Θύμισε μου, κάτι είχες πει. Ότι δεν σε πήρανε κάπου επειδή είχες ξυρισμένα τα μαλλιά. Α, ναι, 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 βέβαια. Δεν μπορώ να πω σε ποια σχολή. Σχολή, πες, μην πεις αυτό. Δεν είναι ωραίο μου, δεν υπάρχει λόγος. Γιατί, άμα ο άνθρωπος αυτός είναι ακόμα εκεί. Ναι. Είναι ένας γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο οποίος δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω, δεν μ' άφησε να πω πάνω από δύο φράσεις. Άρα στην ουσία με το που μπήκε, σε έκοψε. Ναι, γιατί, και όταν τον ρώτησα, γιατί μου είπε ότι δεν έκανε το φυσικό μου για τη σχολή.
Δεν ήταν ωραίο. Με πείσμωσε όμως πολύ αυτό. Είχες ξυρισμένα τα μαλλιά σου? Όχι, δεν είχα ξυρισμένα τα μαλλιά μου. Ήταν κοντά τα μαλλιά μου πολύ. Αγορίστηκα. Αγορίστηκαν, οκ. Ξανθά. Δεν ήταν αυτό το κλασικό μακριές φούστες, μακριά μαύρα μαλλιά κτλ. Το feminine, λίγο... το πολύ γυναικείο. Ναι. Δεν ήταν feminine, όχι. Όχι, λέω, δεν ήταν το κλασικό. Και πάλι, όχι, γιατί μια χαρά κοριτσάκι ήμουνα, δεν ήμουνα σαν αγόρι, αν αυτό εννοείς. Απλά νομίζω ότι... δεν είχες το feminine στυλ, εννοώ το πολύ το κλασικό γυναικείο. Νομίζω ότι τότε ήταν λίγο πιο πολύ η εποχή του να φοράμε, ξέρεις, μακριά, αυτό, μαύρα μαλλιά, πολύ ίσια, πολύ... ήταν λίγο extreme, η αλήθεια είναι. Είπα ότι εγώ θα αποδείξω ότι, ξέρεις, μπορώ να το κάνω, γιατί το θέλω, το αγαπάω. Και το έκανα. Μιλώντας για εμφάνιση, πάντως νομίζω ότι είχες πει ότι και μετά την εγκυμοσύνη είχες πεισμώσει για διάφορα σχόλια που σου είχαν γίνει για τα παραπάνω κιλά που είχες πάρει, όχι. Κοίταξε να δεις. Εγώ γενικά δεχόμουν μάλλον κατά καιρούς, επειδή δεν έχω το κλασικό σώμα που ενδεχομένως έχει μια κοπέλα στα τύπου μοντελέ, ας πούμε. Όχι, το μοντελέ δεν είναι το κλασικό. Σε καμία περίπτωση. Τώρα είναι της μόδας το σώμα μου και είμαστε μια χαρά και περνάμε ωραία με αυτό. Είναι το κλασικό, το υγιές για μένα. Εντάξει, έχει. Κοίταξε. Πριν από ένα χρόνο μου έγινε και μια ωραία πρόταση από το TEDx, από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, και μίλησα για το bullying που γίνεται, ας πούμε. Για τα παραπάνω κιλά. Για το body shaming, τέλος πάντων. Okay. Δεν είναι μόνο για τα παραπάνω. Θέλω να σου πω ότι επειδή έψαξα αρκετά για να κάνω την ομιλία μου ενδιαφέρουσα, ανακάλυψα ότι body shaming δέχονται πάρα πολύ και τα κορίτσια που είναι πάρα πολύ αδύνατα. Okay. Και πάρα πολλές γνωστές ηθοποιοί, με Όσκαρ ηθοποιοί, οι οποίες έχουν πει ότι δέχονται σχόλια του τύπου «φάει κάτι». Και είναι σώματα τα οποία δεν μπορούν να φάνε κόσμος, παραπάνω. Γιατί ο κόσμος που τις βλέπει αυτές, νομίζω ότι αυτές δεν τρώνε τίποτα. Υπάρχουν όμως και γυναίκες οι οποίες είναι η κατασκευή τους τέτοια. Όπως okay. και η δική μου κατασκευή είναι πάντα να είμαι αρκετά θεωρητική, γιατί μου αρέσει αυτή η λέξη. Και juicy, ας πούμε, όπως επίσης μου αρέσει είναι να, το juicy. Να με λένε. Τώρα είναι ωραίο. Όταν ξεκινούσα στη δουλειά αυτή, που μοιράστηκα αυτή την ιστορία στο TEDx, θυμάμαι ότι με είχαν πάρει από ένα πάρα πολύ γνωστό περιοδικό να κάνω μια φωτογράφηση. Ναι. Με μαγιό καλοκαίρι, τους είπα ότι εγώ, επειδή ήμουν πάντα γυμνασμένη και εκείνη την περίοδο έκανα καποέιρα και ήταν όλα, ξέρεις. Με το περιοδικό τελικά τι έγινε? Με το περιοδικό λοιπόν τότε, ήμουνα στα ξεκινήματά μου, ήμουνα πολύ γυμνασμένη. Τους είπα ότι δεν θέλω να βγω με μπικίνι στο περιοδικό και προτιμώ να φοράω και ψηλά παπούτσια, δεν μου αρέσει να φοράω ίσια. Μου φέρανε μόνο μπικίνι και παντόφλες. Δεν ήταν ωραία η φωτογράφηση, αλλά προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο καλές το γινόταν. Δεν μπήκε ποτέ. Και όταν, δεν μπήκε ποτέ η φωτογράφηση. Όταν έψαξα να μάθω γιατί, μου απάντησαν κάποιος γνωστός, τέλος πάντων, ο φωτογράφος ήταν γνωστός μου, ότι μη στεναχωρηθείς, αλλά είπαν ότι είσαι overweight. Και ήμουν κανονικότατη. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και λέω, κοίταξε να δεις εμένα, δεν με πήρες για να κάνω το μοντέλο στα ρούχα που μου έφερες. Εγώ ήθελα να φωτογραφηθώ σαν ηθοποιός εδώ και πόσο κρίμα, γιατί πρέπει να περνάς ωραία μηνύματα για το πώς μοιάζει ένας άνθρωπος προς τα έξω. Και νομίζω ότι τώρα, τα τελευταία χρόνια και από εδώ και πέρα, έχω αφιερώσει πάρα πολύ από την ενέργειά μου και τον χρόνο μου για να μιλάω γι' αυτό. Λοιπόν, ο λόγος που σηκώθηκα είναι διότι θέλω να μάθω λίγα πράγματα παραπάνω για εσένα και τον αγαπημένο σου, να τον πω σωστά, Φώτη Μπεναρντό. Βεβαίως. Τον είπα ολόσωστα. Ολόσωστα. Φώτη. Τι γίνεται. Καλώς ήρθες, τι κάνεις. Μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Χάρηκα και εγώ που ήρθα. Δεν θέλω να έχεις άγχος και δρά καθόλου. Ο Άλση μας. Γεια σου. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις. Καλά, εσύ. Κάθισε όπου σε βολεύει. Γεια σας. Εδώ δίπλα, γεια. Τι κάνεις. Φώτη μου, πες μου σε παρακαλώ πολύ, πώς ακριβώς γνωριστήκατε? Σε βρήκε για να τις γράψεις τραγούδια? Όχι, δεν έγινε έτσι ακριβώς. Από ό,τι μου λέει, είχαμε γνωριστεί στους Metallica. Ναι. Πότε ήταν? Σε μια συναυλία των Metallica που είχαν έρθει στο Big Four. Φαντάζομαι ότι θα γνωριστήκατε συναυλία της Madonna. Ναι. Λέει ότι ναι. Μας γνώρισε ένας κοινός γνωστός και της είπα, τι λέει. Που δεν είμαι εσύ, ούτε, καμία σχέση. Ούτε όχι, που δεν είμαι έτσι, χαιρετάω μια χαρά, είμαι ευγενικό παιδί. Καμία σχέση. Τέλος πάντων, εκεί ήταν η πρώτη γνωριμία. Μετά από κάποια χρόνια, εγώ ήμουνα στο Music μέσα στη Φραγκφούρτη, ναι. Και έπαιζα για. Είναι μια έκθεση μουσικών οργάνων που είναι όλες οι μεγάλες εταιρείες και εκπροσωπούσα τέλος πάντων κάποιες εταιρείες. Okay. Και έπαιζα στο μεγάλο stage, στο αγορά stage, σε 3.000 κόσμο. Το είδε η Πινελόπη, λέει, α, Έλληνας, το ξέρω. ήρθε, τα είπαμε, θυμηθήκαμε ότι είχαμε γνωριστεί, χωρίς ΕΠ. Εσύ θυμόσουνε τώρα για να καταλάβω, εσύ θυμόσουνε εκείνη τη φορά ότι γνωριστήκατε ή όχι?
Εγώ δεν το θυμόμουν πάρα πολύ καλά. Γιατί αυτό τώρα έχω καταλάβει. Δεν το θυμόμουν πάρα πολύ καλά. Αλλά την ήξερα την Πινελόπη, είχαμε εκείνους γνωστούς φίλους, ήμασταν στον ίδιο χώρο. Άρα όταν ήρθε και σε βρήκε στην έκθεση μεταξύ μας τώρα. Ναι. Εσύ δεν την έβλεπε πρώτη φορά στην ουσία. Ναι, στην ουσία πρώτη φορά. Στην ουσία. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ότι με στήριξε πάρα πολύ. Γιατί είχα πάρα πολύ άγχος. Πάρα πολύ άγχος. Εκεί στην έκθεση. Ναι, γιατί έβγαινα μόνος μου, ξέρεις, δεν ήμουν με συγκρότημα. Okay. Έπρεπε να και κάνω αυτό είναι πολύ και καλά. Είναι μεγάλο πράγμα, έτσι. Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη έκθεση στην Ευρώπη. Είναι αντίστοιχη της του αμερικάνικου ΝΑΜ. Όμως δεν είναι οκ, δεν το λέω. Ήταν ένας, πολύ σημαντικό. Είχε πάρα πολύ άγχος. Όταν λες σε στήριξε, μπορείς να μου το κάνεις λίγο πιο αναλυτικό. Δηλαδή, πώς ακριβώς μας σε στήριξε η Πινελόπη στην έκθεση με τα 3.000 άτομα. Πες μου, μίλησε. Εντάξει, ό,τι και να είναι, είχα μία στήριξη από κάτω που φώναζε και στα ελληνικά. Είχε κάτσει front row και σου έκανε. Μπροστά. Και σου έκανε. Κοίταμε, κοίταμε. Ναι, γλυκά ματάκια. Σου έκανε γλυκά ματάκια. Όχι, εντάξει, θα μπορούσε όμως. Χιούμορ. Γενικά ήταν πολύ supporting. Ήταν πολύ καλή. Τα είπαμε καλά. Σε φλέρταρε. Όχι, δεν με φλέρταρε. Δηλαδή ήταν σε πολύ φιλικό και μουσικός προς μουσικό, καλλιτέχνης προς καλλιτέχνη. Πώς φύγαμε, ρε παιδί μου, από το πιο επαγγελματικό να πάμε στο προσωπικό, δηλαδή πώς κατάλαβες. Κρατήσαμε επαφή, ναι. Γυρίσαμε πίσω στην Ελλάδα, μια χαρά, και οτιδήποτε έκανα εγώ τη έστελνα, οτιδήποτε έκανε η Πινελόπη μου έστελνε, σε καλλιτεχνικό επίπεδο πάντα. Πηγαίνατε δηλαδή ο ένας και στο live, αλλάξω live. Όχι, αλλάξω live, yes. Αλλάξω live, yes. Όχι. Όχι, οτιδήποτε έκανα, δηλαδή έκανα κάτι μουσικό, ένα μουσικό εγχείρημα, το έστελνα στην Πινελόπη, της λέω, έκανα αυτό το δίσκο, άκουσέ το. Ήθελε τη γνώμη μου. Έκανα ένα βίντεο κλιπ, χρησιμοποίησα ηθοποιούς και της λέω, χρησιμοποίησα αυτούς τους ηθοποιούς, τσέκαρέ το. Και είχαμε κρατήσει πολύ ωραίες σχέσεις. Βάζω στοίχημα ότι η Πινελόπη θα λέγει με τα μηνύματά σου, τι είναι αυτό τώρα μου στέλνει πάλι μουσικά. Γιατί δεν μου την πέφτει. Είναι δυνατόν. πάλι τραγούδι. Αυτό, ναι. Πάλι τραγούδι μου έστειλε. Έλεος πια. Όχι, δεν το είπα αυτό. Δεν το είπα. Πόσο καιρό πέρασε που κάνατε όλα αυτά τα αλλάξω κομμάτια. Χρόνια. Τι? Πάρα πολλά χρόνια. Συγγνώμη. Αλήθεια. Γνωριζόσασταν χρόνια και δεν είχε προκύψει κάτι προσωπικό. Είχαμε σχέσεις. Είχαμε σχέσεις. Και οι δύο. Okay. Και είμαστε καλά παιδιά. Και ένας από τους λόγους που εγώ τώρα που σταθώ και που βρεθώ μιλάω για το πόσο φανταστικός άντρας είναι ο άντρας μου. Δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί το έχεις τσεκάρει κιόλας από πριν. Τελείως. Δεν μου την έπεσε ποτέ παρά μόνο μου ζήτησε να πάμε να πιούμε ένα καφέ όταν πια είχε χωρίσει και ήταν και αρκετό καιρό μόνος του. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Gentleman σου λέω, κανονικά. Ναι, αλλά προφανώς έχεις καταλάβει ότι πώς να σου το πω, θα γούσταρε. Μια έλξη υπήρχε. Αυτό. Ένα σεβασμός. Ο σεβασμός φέρνει πολλά πράγματα, ακριβώς. Υπήρχε μια χημεία. Και υπήρχε ενδιαφέρον για τον άλλον, ξέρεις, σαν άνθρωπος. Είμαστε οπότε καλά, γουστάραμε παιδιά. Πολύ. Ναι. Θέλαμε πολύ να βρεθούμε από κοντά και να τα πούμε. Γι' αυτό και ο πρώτος καφές που ήπιαμε κράτησε πάρα πολλές ώρες. Γιατί τα λέγαμε, τα ξαναλέγαμε. Ήμασταν 6 ώρες σε αυτό τον καφέ. Ναι. Οι δύο μεγαλύτεροι καφέδες μου, το έχω ξαναπεί, είναι με την Πινελόπη και με έναν κολλητό μου ντράμερ που έχουμε συζητήσει. Για μουσική. Ναι, για ντραμιστικά. Στην ανατροφή των παιδιών σας διαφωνείτε. Υπάρχει καταρχάς κάποιος ρόλος. Όχι. Διαφωνήσαμε για ένα μεγάλο κομμάτι. Όχι. Έχουμε ίδια πορεία, δηλαδή, και ίδιο σκεπτικό και ίδιο τρόπο μεγαλώματος. Η Πινελόπη είναι πιο... Φράου. Τον άποδο. Πιο γλυκιά, πιο... Ναι, πιο γλυκιά. Εγώ θέλω λίγο να υπάρχει μια πειθαρχία και θέλω να την επιβάλλω από την άποψη ότι στη μεγάλη κόρη, ας πούμε, η οποία είναι ατίθαση, θέλω να της εξηγήσω ότι... Όπου και τη λέμε μεγάλη. Σοκ. Ναι, φαντάσου. Σε σχέση με τη μικρή, αυτό εννοώ. Ναι, εντάξει. Θέλω, ας πούμε, να της εξηγήσω ότι αν κάνει κάτι το οποίο δεν είναι καλό, εκνευρίζει τη μητέρα της και μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό της, θέλω να της δείξω ότι υπάρχει η τιμωρία. Ποια είναι η τιμωρία. Δεν θα παίξεις με τα παιχνίδια σου για μία μέρα. Δεν θα δεις... Βάζεις όρια στην ναι, ουσία. Κάποια όρια, τα οποία η Πινελόπη είναι πιο μαλθακή, να το πω έτσι. Πιο καλή. Κάνεις πιο πολύ χατήρια δηλαδή. Ναι, ναι. Τώρα πια όχι, γιατί ξέρεις, πάλιψα πολύ μέσα μου. Έπρεπε να αλλάξω χαρακτήρα για να το κάνω αυτό. Γιατί δεν θέλω συνέχεια να είμαι καλή. Τα παιδάκια μου, ξέρεις. Mm. Χωρίς να γίνομαι πολύ αδιάκριτος, λίγο. Έλα λίγο. Στο μέλλον, ας πούμε, παίζει τρίτο παιδί. Επειδή τα δύο ήρθαν πολύ γρήγορα, νομίζω. Δεν είναι. Καλά, δεν είναι κάτι το οποίο το προγραμματίζεις. Κοίταξε την. Χάνεις κανένα αριστερά σου. Ωραία. Εγώ, όπως σου είπα πριν, δεν έχω μεγάλη οικογένεια και μου αρέσει η οικογένεια. Μου αρέσει ο θεσμός της οικογένειας. Θα ήθελα 100 παιδιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, μου αρέσει. Ο θεσμός. Αλλά υπάρχει αλλά ή όχι. Υπάρχει και το πρακτικό κομμάτι. Το οικονομικό.
Όχι, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το θέμα του χρόνου. Δηλαδή, πόσο χρόνο αυτό θα μπορέσει να διαθέσει για πόσα παιδιά. Εγώ νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα για τις μεγάλες οικογένειες είναι το οικονομικό. Ευτυχώς έχουμε τους γονείς της Πινελόπης που βοηθάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ και μας βοηθάνε ώστε να κρατήσουμε και τις δουλειές μας και να πηγαίνουμε και αυτό να προσπαθούμε να βλέπουμε και τα παιδιά και να συνδυάζουμε και δουλειά και όλα. Αν κάνεις ένα παιδί ακόμα, όλα αυτά έχουν ένα link το ένα με το άλλο, συνδέονται. Δηλαδή, συγγνώμη. Το οικονομικό σημαίνει ότι εγώ τώρα θα πρέπει να μην δουλέψω για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Πόση καβάτζα να έχεις οικονομική για να μεγαλώσεις τρία παιδιά που έχουν τόσες πολλές ανάγκες, παιδικούς σταθμούς, αυτά πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχεις κάνει και μεγάλα break νομίζω με τις εγκυμοσύνες. Όχι, εγώ δεν έχω σταματήσει καθόλου. Καθόλου σχεδόν. Μόνο τα απαραίτητα. Νομίζω ότι τώρα το καλοκαίρι θα κουλάρω λίγο. Γιατί δεν μπορώ να πάω περιοδία, αλλιώς θα πήγαινα. Και με την Λιγδία και με το πρώτο μας παιδάκι η Πινελόπη πήγε περιοδία και με την μικρή τώρα δούλευε. Είναι πρακτικό αυτό που σου λέει ο Φώτης, ότι εγώ αν κάνω τώρα τρίτο παιδί που θέλω πάρα πολύ. Αυτό που λέει. Και... Μα το καταλάβω ότι θες, γιατί είχες πάρει με το που το έκανα, έκανες έτσι. 10. Άμα μπορούσα. Επίσης ισχύει αυτό 10. Που λένε ότι άμα έχεις δύο κορίτσια, είναι το ίδιο και αν έχεις δύο αγόρια. Μετά θέλεις και το άλλο φίλο. Δηλαδή λες, αν δύο κοριτσάκια, τώρα θέλω και ένα αγοράκι. Όχι, ή αντίστοιχα, έχεις δύο αγόρια, θέλω και ένα κοριτσάκι. Εμείς με τον αδερφό μου, όλη η οικογένεια είναι μόνο άντρες. Μόνο. Δεν είχαμε μια ξαδέρφη. Άρα σου κάτσε μια χαρά. Τίποτα. Και θέλαμε κορίτσια. Ήθελα αγόρια. Νόμιζα ότι ήθελα αγόρια. Γιατί τώρα δεν το αλλάζω με τίποτα. Συγγνώμη, άμα δηλαδή τώρα είναι να έρθει τρίτο, λέμε. Δεν θα θέλεις να είναι αγοράκι. Βάλθηκες, τι έπαθες εσύ σήμερα. Είπα, άμα. Έχεις πει πολύ. Καθόλου. Καθόλου, έχει μείνει στο ίδιο επίπεδο. Ας είναι ότι. Να είναι γερό, ναι, βέβαια. Απλά το λέω τώρα. Και ας έρθει αν θέλει και αν υπάρχει χώρος. Και στη ροή επάνω, ας έρθει. Δεν έχουμε θέμα. Ναι, ναι, να έρθει όπως και με την μικρή, τη δεύτερη. Ήρθε. Απρογραμμάτιστα. Απλά ήρθε, ναι. Εντάξει, θέλαμε να κάνουμε δεύτερο παιδί, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Ήρθε μπαμ μπαμ. Είναι ειλικρινής. Ναι, πάρα πολύ. Αλήθεια, υπερβολικά. Α, σε σημείο που δεν πρέπει και τόσο. Ναι, όχι, 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 πρέπει. Α. Γιατί γίνεσαι καλύτερος. Λοιπόν, θα σου τη στερήσω για λίγο. Ναι. Όχι ότι έχεις κανένα θέμα. Όχι, απλά όχι, σε όχι, βλέπω. Όχι. Πολύ cool. Ναι, ναι, cool. Λοιπόν, ναι. Θα στο πάρω λίγο το κορίτσι και θα πάω λίγο να την εξομολογήσω. Θέλω, αφού φας το υπέροχο εδώ πέρα. Το ταρτάρα παντζαράκι. Ωραία. Θέλω να τσεκάρεις τι ακριβώς θα απαντήσεις στο εξομολογητήριο. Ωραία. Και μετά να μου πεις αν ήταν ειλικρινής. Πού θα το βλέπω αυτό. Θα το βλέπεις, μια χαρά μου σε νοιάζει. Αχ, το μωρέ. Τέλεια. Αχ, το μωρέ. Και δεν ξέρω, μπορεί να μην το ξαναδώ. Ωραία. Δεν ξέρω που με πας. Σε πάω στα έγκατα. Ωχ, Παναγία μου. Της κολάσεως. Ταιριάζει και το μαλλί σου με την κόλαση. Μια χαρά. Κάνε φίλο. Επιστρέφουμε, Φώτη. Να αφήσω ένα φιλάκι στον Τρούπερ. Αγάπησε.